άλματος ένας χώρακος ξεκινάει σε λίγο. Να και ο κύριος Πατάτας. Ας ξεκινήσουν τα άλματα! Πρώτος είναι ο μπαμπάς Γουρουνάκης. Μα πού είναι ο μπαμπάς Γουρουνάκης? Συγγνώμη κύριε Πατάτα, καθυστερήσαμε λίγο. Μπαμπά Γουρουνάκη, είσαι έτοιμος για το άλμα? Και βέβαια είμαι. Για να πηδήξω σε ένα σπόλακο πρέπει να σκεφτώ όπως αυτός. Πρέπει να γίνω ένα μαζί του. Μεγάλος παφλασμός, πολύ μεγάλος παφλασμός. Ο μπαμπάς Γουρουνάκης είναι ο νικητής. Ο διαγωνισμός τελείωσε. Hey, ο διαγωνισμός δεν θα τελειώσει αν δεν πηδήξω κι εγώ. Φυσικά. Ο επόμενος που θα κάνει άλμα είναι ο κύριος Ελέφαντας. Το άλμα είναι μεγαλύτερο. Ναι, ο κύριος Ελέφαντας είναι ο νικητής. Θα μπορούσα να πηδήξω κι εγώ. Φυσικά. Η επόμενη που θα πηδήξει είναι η Πέπα το Γουρουνάκι. Να θυμάσαι, Πέπα, να σκέφτεσαι σαν λασπόλακος. Σαν λασπόλακος. Σαν λασπόλακος. Εγώ έκανα μικρό πείδημα. Λοιπόν, ο κύριος Ελέφαντας είναι ο νικητής. Μπορώ να ξαναδοκιμάσω, παρακαλώ? Ναι, μπορεί. Μισό λεπτό, μαμά. Αυτή τη φορά μπορούν να βοηθήσουν οι φίλοι μου. Φυσικά. Μισό λεπτό, αυτό δεν είναι πολύ... Όχι, εμένα μου ακούγεται δίκιο. Να σκέφτομαι σαν ένας πάλακος. Να σκέφτομαι σαν ένας πάλακος. 5, 4, 3, 2, 1... Πέπα και οι φίλοι της έκαναν το μεγαλύτερο παφλασμό που υπάρχει. Η Πέπα και οι φίλοι της είναι οι νικητές. Πάντως εγώ πιστεύω... Είναι τόσο ωραίο που έχω πάλι πίσω τις χρυσές μου μπότες. Εγώ λέω και πάλι ότι είναι κίτρινες. Είναι οι καταπληκτικές μου μαγικές χρυσές μπότες. Εντάξει. Τότε οι δικές μου οι μπότες είναι κόκκινες σαν ρουμπίνια. Και οι δικές μου είναι πράσινες σαν σμαράγδια. Η Σούζη λατρεύει τις ρουμπινένιες μπότες της. Η Γουέντι λατρεύει τις δικές της σμαραγδένιες μπότες. Η Πέπα λατρεύει τις δικές της χρυσές μπότες. Όλοι λατρεύουν τις μπότες τους.